Σήμερα γιορτάζουμε 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας του Καλού Σαμαρίτη στην πόλη μας. Από το 1942 μέχρι το 2022, αδιαλείπτως και από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, στα χρόνια της φτώχειας, στα χρόνια της ευμάρειας, ο Σύλλογος πάντα ήταν εδώ, δήλωνε παρόν, βοηθούσε τον κόσμο είτε στις πνευματικές του ανάγκες είτε στις ηλικίες του ανάγκες, παραμένει ζωντανός και δραστήριος με πλήθος θελοντών, δωρητών με τη στήριξη, την αμέριστη στήριξη του κόσμου και των διαφορών φορέων και εταιριών. Είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το δύσκολο έργο και το τόσο μεγάλο, ειδικά στην εποχή μας που οι συνθήκες οικονομικές έχουν φέρει κόσμο σε κατάσταση που να έχει πλέον ανάγκη βοήθειας. Έχουμε αυτή την περίοδο, έχουμε φτάσει στους 150 συντηριζόμενους και συνεχίζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις, οπότε αυτός ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που συνεχίζει να προσφέρει τις δωρεές του και να έρχονται και τις θελόντρες μαγείρισες που έρχονται εδώ και αφιερώνουν προσωπικό χρόνο και κόπο για να μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, τελώς ανιδιοτελώς. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και ο Σύλλογος με τη βοήθεια του Θεού θα παραμείνει ζωντανός συνέχικος όσο χρειάζεται εδώ πέρα αυτή η πόλη, που πάντα χρειάζεται και η στήριξη και η οικονομική και η πνευματική. Έχουμε και άλλους τομείς, όχι μόνο τα συσίθια, προσφέρουμε και διάφορα είδη οικοσκευής, καλύπτουμε έξοδα θέρμανσης ρεύματος σε κάποιες περιπτώσεις που τις εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Έχουμε ιδρύσει βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, γίνονται πνευματικοί κύκλοι και ομιλίες και διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας. Και φροντίζουμε και το να έχουμε είναι δυτή υπόσταση του Συλλόγου και πνευματική και ηλική. Σας καλωσορίζουμε και κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον Πατέρα Τιμόθεο ως εκπρόσωπο του Μητροπολίτη και την κυρία Αντωνιάδο ως εκπρόσωπο του Δήμου, γιατί όπως γνωρίζετε έχει την ίδια ώρα σήμερα έχουν εκδήλωση και στην Πεντάμεσο, οπότε δεν μπορούσαν να παραβρεθούν εδώ. Οι υπόλοιποι και στείλανε εκπροσώπους. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και μέλη του Συλλόγου αυτού και φίλοι του Συλλόγου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την ημέρα ενός μεγάλου Αγίου της, Βυρού Χρυσοστόμου. Και πολύ εύστοχα, τον Άγιο αυτό τον ονομάζει κήρυκα της μετανοίας, αλλά και κήρυκα της ελεημοσύνης. Δεν υπάρχει λόγος, ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου που να μην μιλάει για μετάνοια και να μην έχει συμβεί στην ελεημοσύνη. Και συμπίπτει σήμερα η μνήμη του, πολύ ευλογημένα, να είναι την Κυριακή αυτή που διαβάζει στις εκκλησίες μας η Ευαγγελική Περικοπή με την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Η παραβολή αυτή που πριν από 42, από 80 ολόκληρα χρόνια, το 1942, στάθηκε η αφορμή, το κάλεσμα, το προσκλητήριο μετά από ένα εσπερινό κήρυγμα στην Αγία Τριάδα για την ίδρυση αυτού του Συλλόγου. Και από τότε ο Σύλλογος αυτός αριθμεί 80 χρόνια προσφοράς, 80 χρόνια αγάπης, 80 χρόνια θυσίας, χαρακτηριστικά που είχε πραγματικά ο Καλός Σαμαρίτης. Ο Καλός Σαμαρίτης του Ευαγγελίου δεν όβελε απλώς την οδό της αγάπης, αλλά ο ίδιος μέσα του είχε αγάπη. Ο ίδιος μέσα του είχε καρδιά θυσίας, ο ίδιος μέσα του είχε καρδιά προσφοράς. Στα παγόρια τους και το τράβηξαν επάνω, ανέβηκε μαζί και το δικό του παγόρι γεμάτο νερό, κατζωμένο πάνω στο παγόρι του συναδέλφου του Θεού. Ο Σύλλογος αποδεικνύει έμπρακτα τη δυτή του υπόσταση. Είναι και χριστιανικός και φιλανθρωπικός. Ήταν τα νέα συσίτια πριν από 22 χρόνια. Το βιβλίο είναι πνευματική καθοδήγηση. Το ίδιο θα επανέλθει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του να συνεχίσει το πνευματορικό του έργο, επισκεπτές του ανηγύρεται το νέο, αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Όταν ήταν ακόμα γιαπή, βρισκόταν και εδώ βέβαια όπως το γνωρίζετε σήμερα. Το έργο Τσιροζίδης Αριστίδης, Μαυριάς Κωνσταντίνος, Καλέσης Ιωάννης, Καραχισαρλής Τηγιανός, Μαυρής Μελέτιος, Ρούσκας Κοσμάς, Πατσιναγκίδης Κωνσταντίνος, Κιωσέουλος Σταύρος, Καραχισαρλής Κυριάκος, Κουντουρατζόγλου Στράτιος, Πολιτίδου Μαρία, Παπουλίδης Γεώργιος και Γιάσοβλου Εκατερίνη.
βιβλιοθήκη και θα δούμε τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του βιβλιοπωλείου όπως προς τη νομική μορφή που πρέπει να έχει. Όταν αρθούν τα επιζωρίστη. Ενευρικέ μου φίλε, Πάτερ Αθανάση. Και αδελφοί όλοι, να μην πω τη σειρά, να μην μπερδευτώ με τη σειρά και κάποιος παρεξηγηθεί. Έτσι, όλοι αδελφοί είστε. Και οι άρχοντες και ο λαός, όλοι είμαστε αδέλφια. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω από αυτό το βήμα. Η ευθύνη να μιλάς σε ένα βήμα είναι μεγάλη, γιατί όσο και αν έχουμε εμπειρία πολλά χρόνια στο κήρυγμα, όταν είναι τέτοια η περίσταση όπως τώρα, πρέπει να είσαι περισσότερο προσεκτικός και συγκροτημένος και σε ένα θέμα να είσαι προσεκτικός που θα το αναπτύξεις. Μην έπρεπε να πιερές. Και τώρα με την Τιμόθεος που μου λέει, μα γιατί θα μιλήσει για αυτό το θέμα, λέει, ο καλός Σαμαρίτης είναι το θέμα. Νομίζω ότι υπάρχει, πάτε μου, μια μεγάλη σύνδεση ανάμεσα και στην γιορτή τη σημερινή και στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Κυριακή σήμερα του καλού Σαμαρίτου υπάρχει και εσείς μίλησα στην εκκλησία όσοι ήσασταν, ακούσατε για τον αρχιερέα Ιωάννη τον Χρυσόστομο και σταμάτησα, πάτε, στα 16 λεπτά. Γιατί αν δεν είχα κάποιον από πίσω να μου το θυμίσει, δεν ξέρω σε πόσα θα είχα σταματήσει, ίσως 26, ίσως 36. Σε ολόκληρη την επιστολή, όπως σας είπα προς Εβραίους, αναφέρεται στον αρχιερέα Χριστό μέσα από πολλές συγκρίσεις. Θέλει να καταδείξει στους ομοεθνείς, στους Εβραίους, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και κάνει σύγκριση με τους Αγγέλους και λέει: δεν είναι Άγγελος, είναι ο Θεός, ο Χριστός. Κάνει σύγκριση με τους αρχιερείς του νόμου, τους παλαιούς. Τους παλαιούς. Του νόμου τους αρχιερείς. Και λέει, δεν είναι αρχιερείς σαν τους παλιούς αρχιερείς που εκεί έκαναν τούτο ή έκαναν το άλλο, τους καθαρμούς που έκαναν τις θυσίες, που είχαν ανάγκη εξετασμού πρώτα για τον εαυτό τους και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού κτλ. Και λέει ότι αρχιερείς πραγματικός μόνος αρχιερείς και άγιος και καθαρός και όσιος και άκαρπος και τεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς είναι ποιος? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς.